Είναι μια λογοδοσία για την κάλυψη της κυβέρνησης από πλήθη εκατοντάδες κρούσματα στον χώρο δουλειάς, εργαζόμενοι με την επιμένη στην πανδημία και την ενταξιοποίηση. Η κυβέρνηση έχει τη μοναδική προσοχή της στραμμένη σε όλες επιτάσσουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες και τα κέρδη της. Αντί να πάρει μέτρο για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδια που τους έχουν δώσει σε Ραβασάκη Ρωσέ και επιχειρηματική όμιλη. Νομοσχέδια που περιλαμβάνουν την δεκάωρη δουλειά, τη δουλειά από το πρωί ως το βράδυ με 200 ευρώ μισθό, την άδεια ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία, την κατάργηση της κυριακής αρχείας, την παράδοση της κοινωνικής ασφάλισης του επιχειρηματικού ομίλου, τους πληθυσμούς και τις κατασχέσεις των λαϊκών κατοικιών. Τα μέτρα αυτά έρχονται για να ενισχύσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης. Είναι μέτρο που θα μείνουν και μετά την πανδημία, ώστε να παραμείνουν οι εργαζόμενοι το μόνιμο υποζύγιο που θα τροφοδοτεί για πάντα τα κέρδη του κεφαλαίου. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση παίρνει νέα μέτρα καταστολής και αυταρχισμού. Ετοιμάζει νέα νομοσχέδια που καταργεί ουσιαστικά συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες. Θέλει καταστικά συνδικάτα στον πάγο και γι' αυτό το λόγο προωθεί την κατάργηση των γενικών συνελεύσεων. Επιβάλλει την ηλεκτρονική ψήφο αντί της συμμετοχής των ίδιων των εργαζομένων με τη φυσική τους παρουσία σε αυτές. Παραδίδει το μικρό των μελών των σωματείων των συνδικάτων στην κυβέρνηση και στους εργοδότες. Επιβάλλει νέα εμπόδια στην απόφαση και στην οργάνωση της απεργίας. Από την άλλη, ενώ παίρνει μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και πανδημία θερίζει κόσμο, η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ συνυπογράφει πλήρες τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΕΕ. Δεν ακούγεται τίποτα, άχνα από αυτούς. Ενώ στελέχη της έχουν φτάσει μέχρι και να τρομοκρατούν συνδικαλιστές για να μην πάρουν αποφάσεις για την απεργία της σημερινή. Άξιος ο μισθός τους. Εδώ και τώρα να αναλάβει η κυβέρνηση και η έκτη υπέρ της ευθύνης της για να προστατευτεί η υγεία του λαού μας, για να σωθούν χρεές, να ενταχθούν σε κρατικό σχεδιασμό της μετώπισης των υγειονομικών αναγκών. Απαιτούμε εδώ και τώρα άμεση ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού με μαζικές προσλήψεις και αυτών όλων των ειδικοτήτων. Με νοσηλευτικό προσωπικό, ολιμπιοποίηση όλων των συνοσιούχων και των επικουρικών στην υγεία. Άμεση ενίσχυση με μέσα ατομικής προστασίας για να μην νοσήσουν. Με υλικά και υποδομές για να πολεμήσουν. Ένταξη όλων των υγειονομικών στο βαρέα και στο δουλειά. Να επαναλειτουργήσει άμεσα το νοσοκομείο του σημάτων θέραπο, με λεφτά από πλαστικό προπολογισμό. Να εξοπλιστεί με σύγχρονα μηχανήματα και μονάδες νέες. Να επανδρωθεί με μόνιμο και πλήρως απασχόλησης εξειδικευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Να αποτελέσει σήμερα νοσοκομείο αναφοράς για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Να επιταχθεί άμεσα το ιδιωτικό θεραπευτήριο Νίκαιο και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα της πόλης μας. Και όταν λέμε επίταξε, λέμε επίταξε, όχι όσο χρησιμοποιούμε, γιατί εμείς τους πληρώνουμε. Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της πόλης μας. Με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με πλήρη δικαιώματα. Να ανοίξουν νέες κλίνες νέες που να καλύπτουν τις ανάγκες της περιοχής. Άμεσα κέντρα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και όλου του λαού. Μαζικά, τακτικά τεστ σε όλο τον πληθυσμό. Με προτεραιότητα στους ταξιούχους, στις ευπαθείς ομάδες, στα νοσοκομεία, στα γεροκομεία και στα ιδρύματα. Έκτακτο επίδομα ανεργίας σε όλους τους άνεργους, χωρίς κανένα όριο και καμία προϋπόθεση. Να θεωρηθούν άκυρες οι απολύσεις που έγιναν και όλες οι αρνητικές μεταφορές των εργαζομένων. Εδώ να πηγαίνουν να δοθούν στα χέρια και στην ώρα του. Καμία απόλυση, καμία περιπτωτή εργασιακών δικαιωμάτων. Να δοθεί η 13η και η 14η σύνταξη σε όλους τους ταξιούχους. Να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης και να απολυθούν όλα τα κανονικά για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις και τα δώρα σε όλους τους ταξιούχους. Για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα, η απαγόρευση να υπάρχει απαλλαγή από τις χρεώσεις σε ρεύμα, επικοινωνία, νερό, φυσικό αέριο. Καμία διακοπή σύνδεσης. Αναστολή πληρωμών για τους εργαζόμενους προς το δημόσιο. Τράπεζες,
δέκο, αναστολή του συνεργασμού και καταστέσεων, κούρεμα και διαγραφή χρεών σε εργατικές και λαϊκές οικογένειες. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους εργαζόμενους, τα σωματεία και τις φωνές της πόλης μας. Κανείς να μην μείνει έξω από αυτόν τον αγώνα. Παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας, να μην αφήσουμε να περάσει στην εργατική τάξη ο φόβος, η τρομοκρατία, η απεσιοδοξία, η λογική να λογιαστούμε μετά. Το μήνυμα της απεργίας θα φτάσει παντού. Τον ίδιο δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Συνεχίζουμε.